Μάλιστα, επειδή δεν μπόρεσαν στην Βουλή να περάσουν το σύνολο των μέτρων, γιατί ακόμα και μέσα σε αυτή την κυβέρνηση εισέρχονται οι αντιθέσεις, δημιουργούνται προβλήματα. Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία όλο και συρρυκνώνεται. Η δόση, λέει, θα δίνεται μέχρι τις 20 Μαΐου τμηματικά, έτσι ώστε να περάσουν και άλλα μέτρα τα οποία τα εμφανίζουν πάντα την τελευταία στιγμή. Είναι προφανές από την παρουσίαση που σας έκανα ότι χρειάζεται να αλλάξουμε πολιτική, χρειάζεται μια εντελώς διαφορετική πορεία η οποία θα στηρίξει τα συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας του κόσμου, του 80%, του 90% του πληθυσμού που βάλεται, των εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων, του μικρού επιχειρηματία, του αυτοαπασχολούμενου. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά παρά να φύγει αυτή η κυβέρνηση, να υπάρξει μια διαφορετική κυβέρνηση εθνικής κοινωνικής σωτηρίας, μια κυβέρνηση αριστεράς, η οποία θα αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση και θα βάλει μπροστά μια διαδικασία κοινωνικής ανασυγκρότησης. Για να συμβεί αυτό πρέπει να αξιοποιήσουμε, αυτό είναι το βασικό μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε με τις συζητήσεις και τις εκδηλώσεις που κάνουμε και στην ΚΟ, πρέπει να αξιοποιήσουμε το όπλο το οποίο έχουμε στα χέρια μας και μας έχει απομείνει και είναι η τριπλή ψήφος. Θα πρέπει και στις δημοτικές εκλογές και στις περιφερειακές και στις ευρωεκλογές να δώσουμε ένα χαρακτήρα δημοψηφίσματος, να δείξουμε την μεγάλη αναντιστοιχία, όπως είπε και ο Ηλίας, ανάμεσα στη λαϊκή βούληση και στις πολιτικές που ακολουθούνται, αλλά και στο συσχετισμό που υπάρχει σήμερα μέσα στη Βουλή. Θα πρέπει να πούμε στον κύριο Σαμαρά ότι πρέπει επιτέλους η κυβέρνησή του να φύγει. Η κυβέρνησή του έχει μπει σε μια κατάσταση παρακμής. Το επεισόδιο με τον σύμβουλό του, τον κύριο και τον στενό του συνεργάτη, τον κύριο Μπαλτάκο, είναι χαρακτηριστικό. Καταπατούν τη δημοκρατία, βρίσκουν μεθόδους μέσα από τη βία και με τη χρησιμοποίηση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής να διατηρηθούν με κάθε τρόπο στην εξουσία. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται και θα πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Όλοι που λένε ότι ανήκουν στην δημοκρατική παράδοση της χώρας μας και της Ευρώπης, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που στηρίζουν, όπως δηλώνουν, αυτή την παράδοση, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι ανεξάρτητοι, πρέπει να αναρωτηθούν ακόμα και με το τελευταίο επεισόδιο που είδαμε χθες. Με αυτή την έννοια ήρθαμε εδώ να πούμε στον κόσμο τη δύναμη που κρατάει στα χέρια του, να συνειδητοποιήσει ότι ο κόσμος έχει τη δύναμη, ο κόσμος μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Η αλλαγή δεν γίνεται από σοφούς. Μιλάμε για μια ανατροπή ακριβώς επειδή θέλουμε να δείξουμε ότι στηριζόμαστε στη μεγάλη πλειοψηφία, στη βούλησή της, στην πρωτοβουλία της, στην εφευρετικότητά της. Πρώτος σταθμός είναι λοιπόν η τριπλή ψήφος και το σύνθημά μας τα συμπυκνώνει όλα. Τρεις κάλπες, μία επιλογή. Να νικήσουμε, εννοούμε να νικήσει ο λαός. Σας ευχαριστώ πολύ.